Η Ιαπωνική Εταιρεία Διαστημικής Τεχνολογίας, iSpace, ετοιμάζεται για μια ιστορική προσεδάφιση στην επιφάνεια του φεγγαριού αυτή την εβδομάδα. Το σεληνιακό σκάφος της iSpace, Resilience, θα αγγίξει τη Mare Frigoris, μια βασαλτική πεδιάδα στο βόρειο ημισφαίριο της Σελήνης, την 5η 5 Ιουνίου. Αν η αποστολή στεφθεί με επιτυχία, η iSpace θα γίνει η πρώτη ιδιωτική ιαπωνική εταιρεία που προσεδαφίζει σκάφος στη Σελήνη, ενώ η Ιαπωνία θα σημειώσει μόλις τη δεύτερη ήπια σεληνιακή προσεδάφιση στην ιστορία της, μετά από εκείνη του κρατικού διαστημοπλοίου SLIM το 2024. Η αποστολή με το Resilience είναι η δεύτερη προσπάθεια της iSpace να φτάσει στο φεγγάρι, έπειτα από την αποτυχημένη προσεδάφιση του πρώτου της σκάφους το 2023. Αυτή τη φορά, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το Resilience θα απελευθερώσει ένα μικρών διαστάσεων rover, καθώς και επιστημονικό εξοπλισμό για πειράματα στην επιφάνεια του φεγγαριού. Το Resilience εκτοξεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο ίδιο δρομολόγιο με το Blue Ghost της Firefly Aerospace, το οποίο προσεδαφίστηκε επιτυχώς στη Σελήνη τον Μάρτιο. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Blue Ghost, το Resilience ακολούθησε μία πιο πολύπλοκη διαδρομή, κάνοντας διάφορες δοκιμές και στοχεύοντας παράλληλα σε οικονομία καυσίμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το Resilience εισήλθε με επιτυχία σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη στις 6 Μαΐου, όπως είχε προγραμματιστεί. Στις 28 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός ελιγμός τροχιακού ελέγχου. Όπως επεσήμαναν στελέχη της εταιρείας, η ομάδα μηχανικών της iSpace αναλύει τα αποτελέσματα του τελευταίου ελιγμού, αξιολογώντας εάν χρειάζονται περαιτέρω τροχιακές διορθώσεις για να βελτιστοποιηθεί η πορεία προς την προσεδάφιση. Πριν τον κρίσιμο ελιγμό, το Resilience κατέγραψε μια εντυπωσιακή εικόνα της σεληνιακής επιφάνειας, αποτυπώνοντας με λεπτομέρεια τους κρατήρες και τη γεωλογική πολυπλοκότητα του τοπίου. Το σκάφος ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 5.800 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας μία πλήρη περιστροφή γύρω από τη Σελήνη κάθε 2 ώρες, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία για την προγραμματισμένη απόπειρα προσεδάφισης αύριο. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, το Resilience αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πρώτα ιδιωτικά σεληνιακά σκάφη που επιτυγχάνουν ομαλή προσεδάφιση, ανοίγοντας νέους δρόμους για την εμπορική εξερεύνηση του φεγγαριού.